Μια υπόθεση ενό καταγγελόμενου βιασμού που φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα τη Κυριακή ερευνούν οι αστυνομικέ αρχέ του Βόλου. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, κατηγορούμενο είναι ένα χρονος άντρα, παντρεμενος και πατέρα ενό ανήλικου παιδιού. Θύμα μια 16χρονη μαθήτρια, η οποία έφτασε στι 3 ώρα τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα Βόλου και κατήγγειλε το βιασμό τη εντό γιοταχή αυτοκινήτου σε παραθαλάσσια περιοχή τη Μαγνησία. Η ιστορία ξεκίνησε όταν το βράδυ του Σαββάτου ο 22χρονο άνδρα μετέβη στο αθλητικό κέντρο Χιλιαδού για να λύσει τι διαφορέ του με έναν 26χρονο, ο οποίο τον συκοφαντούσε. Εκεί ξέσπασε άγριο καυγά με τη 16χρονη κοπέλα που βρισκόταν στην παρέα του 26χρονου να παρεμβαίνει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Λίγο μετά, ο 22χρονο κατηγορούμενο με έναν φίλο του και 16χρονη με έναν δικό τη φίλο να και κατευθύνθηκαν σε χωριό τη ευρύτερη περιοχή. Οι δύο φίλοι βγήκαν από το αυτοκίνητο για να κάνουν χρήση κάναβη και ο 20 χρόνο με τη 16χρονη έμειναν μέσα σε αυτό. Τότε, σύμφωνα με όσα δήλωσε η κοπέλα στου αστυνομικού, ξεκίνησε ο εφιάλτη τη, καθώ ο 20 χρόνο πατέρα τη επιτέθηκε σεξουαλικά και τη βίασε εντό του οχήματο. Στη συνέχεια, όταν η παρέφτασε στο βόλο κατά τη διάρκεια τη επιστροφή, η 16χρονη έφτασε στην αστυνομία και κατήγγειλε τι τη είχε συμβεί, ενώ μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τη Λάρισα για να υποβληθεί σε εξετάσει που αναμένεται να διελευκάνουν την υπόθεση. Ο φερόμενο πάντω ω δράστη Αρνείται τι κατηγορίε και εκτιμά ότι οι εξετάσει θα αποδείξουν ότι δεν βιάστηκε ποτέ η 16χρονη από τον ίδιο.